ένα έργο όνειρο για την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Φαίνεται ότι παίρνει σάρκα και οστά με την σημερινή υπογραφή σύμβασης που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγος βεβαίως για την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο φράγμα των ποταμών στην περιοχή του Αμαρίου. Μάλιστα, οι καλά γνωρίζοντες τονίζουν ότι με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα λυθεί το πρόβλημα σε ολόκληρο το βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου όσον αφορά την ύρδεση και την άδρευση. Νομίζω όντως είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για τη χρηματοδότηση ενός πολύ μεγάλου και κοινωνικά αποδοτικού έργου που αφορά την επάρκεια νερού και την ασφαλή ύδρευση του Ρεθύμνου σε βάθος πολλών δεκαετιών. Η εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού θέτει τις βάσεις για μια επί της ουσίας λύση στα προβλήματα ύδρευσης που καταγράφονται εδώ και δεκαετίες στο Ρέθυμνο. Η ολοκλήρωση του έργου θεμελιώνει τη δυνατότητα για την πραγματική αξιοποίηση του ταμιευτήρα στο φράγμα ποταμών στο Αμάρι. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Ρέθυμνο, γιατί μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων του Δήμου Ρεθύμνου, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, του Υπουργείου και της Περιφέρειας υπογράψαμε σήμερα την προγραμματική με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για τη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου από το Φιλόδημος για τα εμβληματικά έργα 22,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο δίνει μια ουσιαστική όθεση όχι μόνο στον οικιστικό ιστό των πόλεων όσον αφορά την ύδρευση, αλλά και στον πρωτογενή τομέα του Ρεθύμνου, θέτοντας επιτάπητος θέματα υδροδότησης πολλών περιοχών. Ένα έργο 23.500.000 ευρώ που θα λύσει το πρόβλημα λειψιδρίας όλου του μετόπου της πόλης του Ρεθύμνου, αλλά και γενικά του τουριστικού μετόπου και του Δήμου Μυλοποτάμου. Αφορά ένα μεγάλο εμβληματικό έργο για το όλο το βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου, αφορά την ύδρευση όλης του ευρύτερου Δήμου Ρεθύμνου, αλλά και στη συνέχεια και του Δήμου Μυλοποτάμου. Ένα έργο όνειρο πάρα πολλών ετών και των ρεθυμνιωτών, και τώρα με την χρηματοδότηση σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ξεκινάμε σήμερα με το συγκεκριμένο έργο της ίδρυυσης για την πόλη του Ρεθύμνου και την ευρύτερη περιοχή είναι η πρόσκληση για τα εμβληματικά έργα ίδρυυσης για μεγάλες περιοχές, λοιπόν, οι οποίες ακόμα και σήμερα εν έτη 2019 δεν έχουν λύσει ένα βασικό ζήτημα για τις τοπικές κοινωνίες, που είναι το ζήτημα της ίδρυυσης.